Θα έχεις περισσότερη ευτυχία, περισσότερες στιγμές εφορίας, θα νιώθεις πιο άνετα, θα έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αν έχεις τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που κάνεις. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Κάτι που καλός ή κακός καθορίζει τις δράσεις μας και κατ' επέκταση τα αποτελέσματά μας σε όλους τους τομείς, είτε έχει να κάνει με την εργασία μας, με τη συμπεριφορά μας, με τις σχέσεις μας, με την νοοτροπία μας, με την άθλησή μας, με τη διατροφή μας, είναι η ψυχολογία μας. Κάνουμε ή δεν κάνουμε πράγματα ανάλογα με την ψυχολογία μας. Και συχνά επιτρέπουμε την ψυχολογία μας να καθορίζει τελικά την ποιότητα της ζωής μας. Το σημερινό μάθημα έχει να κάνει με το πώς να είστε ευτυχισμένοι. Πώς να είστε ευτυχισμένοι επαγγελματίες. Πώς να είστε ευτυχισμένοι δικτυωτές. Όλοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι. Τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή? Περισσότερα χρήματα ή το να είστε ευτυχισμένοι? Και η απάντηση προφανώς είναι να είστε ευτυχισμένοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και έχουν πολλά χρήματα και κάποιοι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι χωρίς να έχουν πολλά χρήματα. Οπότε μάλλον ο υπέρτατος στόχος είναι το να έχουμε ευτυχία και να περνάμε καλά στη ζωή μας. Συχνά μιλάω για την ευτυχία και για το ότι για μένα ό,τι κάνω έχει να κάνει με το να είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου, αλλά καθώς το ψάχνω όλο και περισσότερο, βλέπω πόσο ισχυρό μπορεί να είναι όλο αυτό, το να έχουμε δηλαδή μια νοητική κατάσταση ευτυχίας καθώς χτίζουμε την επιχείρησή μας ή κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Ας δούμε λοιπόν από πού ξεκίνησε όλο αυτό, τι συμβαίνει με την ευτυχία. Και να σημειώσω εδώ ότι δεν εννοώ ότι δεν θα πρέπει να κερδίσετε πολλά χρήματα και ότι θα πρέπει να έχετε το νου σας μόνο στην ευτυχία. Είναι γεγονός ότι αν πάρετε ένα άτομο το οποίο έχει πολλά χρήματα και είναι ευτυχισμένο και ένα άτομο που δεν έχει πολλά χρήματα και είναι ευτυχισμένο, εντάξει, σίγουρα και οι δύο είναι ευτυχισμένοι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο να είστε οικονομικά άνετα όσον αφορά την ελευθερία και τις επιλογές που μπορεί να σας προσφέρει. Και τα χρήματα σε κάποιο βαθμό μπορούν να εξαλείψουν απογοητεύσεις ή κάποια προβλήματα και να φέρουν την ευτυχία σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχα δει μια ομιλία του ομίλου TED που είχε σαν τίτλο Money can buy happiness. Ότι δηλαδή τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν, μπορούν να φέρουν την ευτυχία, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Η συγγραφέας Gertrude Stein είχε πει ότι έχω υπάρξει και πλούσια και φτωχή. Και πιστέψτε με, όταν ήμουν πλούσια ήταν καλύτερα. Οπότε το να έχετε χρήματα μπορεί να συνεισφέρει ως ένα βαθμό στην ευτυχία σας. Πριν συνεχίσω, να πω ότι διοργανώνω μαζί με κάποιους άλλους επιχειρηματίες ένα 3-ωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα, στο οποίο κάποιος μαθαίνει πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω Internet, χωρίς ρίσκο και χωρίς τεχνικές γνώσεις. Το σεμινάριο αυτό αποτελείται από 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα μιλάμε για το πώς κάνουμε αποτελεσματικό marketing και πώς μπορούμε να προωθήσουμε οτιδήποτε μέσω Internet. Στην τρίτη ενότητα μιλάμε για συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους ανάπτυξης μέσω ίντερνετ, ενώ στη δεύτερη ενότητα μιλάμε για ψυχολογία και νοοτροπία επιτυχίας. Βλέπουμε συγκεκριμένες τεχνικές αυτοβελτίωσης και πώς να ξεπεράσετε αυτοπεριοριστικές πεπιθήσεις που λίγο πολύ επηρεάζουν και σταματάνε όλους μας. Για να δείτε περισσότερα για το σεμινάριο αυτό, μπείτε στο GreekCoach.gr / seminar. GreekCoach.gr / seminar. Για μένα όλο αυτό ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, όταν διάβασα το βιβλίο που λέγεται Ροή. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον Μιχάλη Τσικτσέν Μιχάλη. Μπορεί να το σκότωσα τελείως το όνομα, δεν ξέρω. Θα το βρείτε γραμμένο στην περιγραφή του βίντεο. Και αυτό το βιβλίο με άγγιξε γιατί η ουσία του βιβλίου είναι ότι η ευτυχία είναι το να μπορείτε να ασχολείστε με μια δραστηριότητα όπου έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Να το επαναλάβω. Ευτυχία είναι το να μπορείτε να ασχολείστε με μια δραστηριότητα όπου έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, αν είστε μουσικός και έχετε αναπτυγμένες δεξιότητες του να παίζετε καλά ένα μουσικό όργανο, μπορεί να χάνεστε, να ξεχνιέστε καθώς παίζετε το συγκεκριμένο όργανο. Μπορεί να χάσετε την αίσθηση του χρόνου καθώς παίζετε το μουσικό όργανο αυτό. Και αν έχετε δική σας επιχείρηση ή αν ασχολείστε με τις πωλήσεις ή με το δικτυακό marketing και γνωρίζετε καλά τις δεξιότητες, για παράδειγμα το να κάνετε μια καλή παρουσίαση, μπορεί να χαθείτε κάνοντας μια παρουσίαση. Αυτό είναι το να βρίσκεστε σε μια κατάσταση ροής. Και αυτό πιθανόν είναι για πολλούς ο στόχος. Να βρίσκονται σε μια νοητική κατάσταση όπου ασχολούνται με κάτι και έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Δεν τους απασχολεί ο κόσμος γύρω τους εκείνη τη στιγμή. Είναι συντονισμένοι τόσο πολύ που είναι σαν να χάνουν την αίσθηση του τόπου και του χρόνου. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και όταν κάνετε τηλεφωνήματα σε υποψηφίους σας. Να είστε δηλαδή σε μια κατάσταση ροής. Θα μπορούσε να συμβαίνει παίζοντας κάποιο άθλημα ή κάποιο παιχνίδι, όπου θα μπορούσατε να χαθείτε, να ξεχαστείτε βρισκόμενοι σε κατάσταση ροής. Αυτός είναι ο στόχος για πολλούς ανθρώπους. Να βρίσκονται σε κατάσταση ροής. Κάπως έτσι ξεκίνησε και με μένα. Σκέφτηκα ότι αν είναι να γίνω καλός στη δουλειά μου, για να γίνω καλός στο δικτυακό marketing, χρειάζεται να γίνω καλός στη γλώσσα του δικτυακού marketing. Χρειάζεται να γίνω καλός στο να κάνω τηλεφωνήματα σε υποψηφίους, να γνωρίζω πώς να κάνω παρουσιάσεις, να γνωρίζω πώς να προκρίνω, να γνωρίζω πώς να έχω γρήγορες απαντήσεις όταν μιλάω με τους ανθρώπους. Πριν διαβάσω το βιβλίο Ροή, ήξερα ότι αυτό είναι σημαντικό, αλλά διαβάζοντάς το, ήρθε σαν επιβεβαίωση και σαν επεξήγηση αυτού που ήδη γνώριζα, ότι θα έχεις περισσότερη ευτυχία, περισσότερες στιγμές εφορίας, θα νιώθεις πιο άνετα, θα έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αν έχεις τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη δραστηριότητα που κάνεις. Γι' αυτό αυτοί που κάνουν προσωπική προπόνηση μαζί μου ή που συμμετέχουν σε ομάδες υποστήριξης ή σε άλλες εκπαιδεύσεις που κάνω, όπου μαθαίνουν πολύ καλά τα σενάρια ανέβρισης υποψηφίων, μαθαίνουν να παρακολουθούν την πρόοδό τους με νούμερα, μαθαίνουν να υποστηρίζουν καλά το δίκτυό τους και γενικά μαθαίνουν να έχουν πολύ καλό έλεγχο της επιχείρησής τους, είναι πιο ευτυχισμένοι. Σίγουρα κερδίζουν περισσότερα χρήματα, αλλά είναι και πιο ευτυχισμένοι. Ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό με το βιβλίο Ροή. Μετά, λίγο αργότερα, ένας πολύ γνωστός και αναγνωρισμένος ψυχολόγος, μάλιστα είναι ο πρώην πρόεδρος του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολόγων, λέγεται Μάρτιν Σέλιγκμαν, έγραψε το βιβλίο Αυθεντική Ευτυχία, Authentic Happiness, που μιλάει για το πώς να κατανοήσετε τι είναι ευτυχία, πώς μπορείτε να την αποκτήσετε για τον εαυτό σας, αλλά και πώς μπορείτε να προπονήσετε άλλους ανθρώπους για την ευτυχία. Και σκέφτηκα ότι αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς στη δική μας δουλειά. Στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα, στο δικτυακό marketing. Αν μπορούμε να μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε ποια είναι τα δικά μας φυσικά χαρίσματα και ταλέντα, και αν μάθουμε τις δραστηριότητες που χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε σε κατάσταση ευτυχίας, και αν το μετρήσουμε αυτό και δούμε θετικές αλλαγές να συμβαίνουν στη ζωή μας, τότε ίσως να μπορέσουμε να προπονήσουμε και άλλους ανθρώπους στην ομάδα μας και στην οργάνωσή μας να κάνουν το ίδιο πράγμα. Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα μπορούσε να είναι αυτό. Να δουλεύετε δηλαδή με τα άτομα της ομάδας σας και να τους δείξετε και να τους προπονήσετε στο πώς να ενισχύσουν την ευτυχία που έχουν στη ζωή τους και πώς να εξαλείψουν κάποιες από τις απογοητεύσεις που έχουν στη ζωή τους. Φανταστείτε πόσο ισχυρό θα μπορούσε να είναι αυτό και πόσο ελκυστικό θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο στο να δεθεί αυτός ο συνεργάτης μαζί σας. Πραγματικά, όσο το σκέφτομαι αυτό, συνειδητοποιώ πόσο ισχυρό μπορεί να είναι το θέμα αυτό με την ευτυχία. Ωρα, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν ήταν για 26 χρόνια ψυχολόγος σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο 5% των πιο καταθλιπτικών ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως και στον κόσμο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τάσεις αυτοκτονίας και γενικά είχαν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δούλεψε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους για 26 χρόνια και κάποια στιγμή τελικά έφτασε στο σημείο να πει ότι ακόμα και αν μπορέσω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους να αποφύγουν τα αρνητικά συναισθήματα, τα αρνητικά πράγματα που συμβαίνουν μέσα τους, όπως το θυμό, την κατάθλιψη, όλα τα αρνητικά πράγματα, αυτό με το οποίο τελικά καταλήγουν είναι ένα κενό μέσα τους, όχι ευτυχία. Άρχισε λοιπόν να κάνει μια έρευνα και σκέφτηκε γιατί αντί να έχουμε την αρνητική ψυχολογία, να μην έχουμε τη θετική ψυχολογία. Έκανε λοιπόν αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό και έγραψε 26 βιβλία και εκατοντάδες άρθρα σχετικά με την ψυχοθεραπεία. Ένα από αυτά τα βιβλία είναι το βιβλίο Αυθεντική Ευτυχία. Αυτό που βρήκε λοιπόν είναι ότι το να ξεφορτώνεις αρνητικά συναισθήματα δεν σε κάνει ευτυχισμένο και ότι ίσως υπάρχει ένας τρόπος να το αλλάξουμε αυτό και να έχουμε θετικά συναισθήματα, θετική ψυχολογία και να προσδιορίσουμε, να αναγνωρίσουμε και να δούμε ποια είναι αυτά και να βρούμε τρόπους για να τα ενισχύσουμε αυτά τα συναισθήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Και σε αυτή τη διαδικασία έκανε πολλές ερευνητικές μελέτες, δηλαδή τα αποτελέσματά του ήταν επιστημονικά μετρημένα, όχι θεωρία ή ξέρω ότι κάτι του φάνηκε μια καλή ιδέα και το έγραψε στο βιβλίο του. Και κάποια από τα πράγματα που ανακάλυψε είναι ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευτυχισμένοι είναι συνήθως πιο κοινωνικοί. Συνέδεσαν επομένως την ευτυχία με την κοινωνικότητα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έμαθαν. Ανακάλυψαν επίσης ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευτυχισμένοι ζουν περισσότερο. Σε μια έρευνα που έκαναν, το 90% αυτών που ρωτήθηκαν ζούσαν περίπου 8 με 9 χρόνια περισσότερα. Το φαντάζεστε? Αυτοί που είναι ευτυχισμένοι ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν είναι ευτυχισμένοι. Κάτι άλλο που ανακάλυψαν ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτούς που δεν είναι ευτυχισμένοι. Ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι ήταν πιο δημιουργικοί όταν ήταν ευτυχισμένοι. Οι άνθρωποι ήταν ξυπνότεροι όταν βρίσκονταν σε μια κατάσταση ευτυχίας. Η ευτυχία λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα ωφέλη, μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίζετε και περισσότερα χρήματα. Τώρα, για τι είδους ευτυχία μιλάμε εδώ? Στο βιβλίο του, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν αναφέρει τρία είδη ευτυχίας. Το πρώτο είναι η τωρινή σας κατάσταση ή η κατάσταση ευχαρίστησης, όπως το να βλέπετε μια καλή ταινία, να απολαμβάνετε ένα ωραίο γεύμα, να κάνετε ένα μασάζ,
Τα πράγματα που κάνετε δηλαδή σήμερα, τώρα, εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή σας κάνουν να νιώθετε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ο δεύτερος τύπος ευτυχίας είναι αυτό που ονομάζουμε καθήλωση. Όταν δηλαδή είστε καθυλωμένοι από κάτι. Όταν είστε συνεπαρμένοι από κάτι. Τι είναι τώρα αυτό? Η καθήλωση που αναφέρουμε εδώ είναι η ροή που αναφέραμε νωρίτερα. Όπου είστε συνεπαρμένοι από κάτι. Είστε απορροφημένοι σε κάτι. Όπου είστε τόσο πολύ μέσα σε αυτό, όπου χάνετε την αντίληψη του χρόνου και του κόσμου γύρω σας. Όπως είπαμε πριν, μπορεί να γίνετε τόσο καλοί στην παρουσίαση, όπου να χαθείτε κάνοντας μια παρουσίαση. Για παράδειγμα, αν θέλετε να γίνετε καλοί στο τένις και μάθετε να παίζετε τέλος πάντων τένις και παίζετε με κάποιον που είναι πιο καλός από εσάς, χάνεστε μέσα στο παιχνίδι, είστε σε μια κατάσταση ροής. Αυτή λοιπόν είναι η ευτυχία συμμετοχής, η ευτυχία της καθήλωσης. Και ο τρίτος τύπος ευτυχίας είναι μια ζωή με νόημα. Βρείτε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πιο σημαντικό από εσάς. Στην επιχειρηματικότητα ή στο δικτυακό marketing, πολλοί το κάνουν, πολλοί ασχολούνται για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο, πιο υγιή, πιο πλούσιο, πιο ελεύθερο. Αυτή ίσως είναι η υπέρτατη κατάσταση ευτυχίας, όπου δουλεύετε με πολύ σημαντικά πράγματα, δίνοντας νόημα στη ζωή σας, όπου κάνετε κάτι για το κοινό καλό. Τώρα φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θεωρηθώ ειδικός πάνω στο θέμα, ούτε στην ψυχολογία, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά αν θέλετε να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση στο θέμα της ευτυχίας, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο «Αυθεντική ευτυχία, Authentic Happiness» και να το διαβάσετε. Αν είναι σημαντικό για σας το να έχετε ευτυχία στη ζωή σας, γράψτε τη λέξη ευτυχία στα σχόλια. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα να το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε, θα ήθελαν να έχουν περισσότερη ευτυχία στη ζωή τους. Αποφασίστε να γίνετε καλοί σε αυτό που κάνετε, ώστε να βρίσκεστε σε κατάσταση ροής καθώς το κάνετε. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.